Αγαπητή και σεβαστή οικογένεια του Γεωργίου Κατσάνη, αγαπητοί συμπατριώτες από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Ελληνισμό και όπου γης, είναι μια μεγάλη στιγμή, γιατί λίγες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου μπορείς να πιάσεις την ιστορία, να την αγγίξεις. Και εμείς εδώ απόψε αγγίζουμε την ιστορία του ελληνισμού, την αντίσταση, τον αγώνα, την ελευθερία, την παράδοση, την πίστη, την αλανόλευτη. Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω ορισμένες σκέψεις και εγώ ως τέκνο μιας άλλης παράδοσης από που κινήθηκε και ο Γεώργιος Κατσάνης. Κατάγομαι από τα ίδια μέρη που καταγόταν και ο Γεώργιος Κατσάνης από την Ανατολική Θράκη. Κατάγομαι από ένα μέρος όπου η δική μου οικογένεια είχε και αυτή αγνοούμενο του 1922, που επειδή δεν τιμωρήθηκε το έγκλημα του 1922, επαναλήφθηκε το 1974. Είναι ύβρις σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δικαιοσύνη, τον Όμηρο, σε αυτή τη χώρα που γέννησε όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους να ονομάζουν τους προγόνους μας λαθρέους. Είναι ύβρις να ονομάζεται η μεγάλη καταστροφή του 1922 ως συνωστισμό. Μπορεί για κάποιους να αναφέρονται ή να σχετίζονται ή να ακούγονται όλα αυτά λίγο άσχετα, αλλά αν υπήρχε το 1974 η παράδοση της αγωνιστικότητας, αυτή που έχουμε μπροστά μας με τους βετεράνους συμπολεμιστές του Γεωργίου Κατσάνη, το γνωρίζουμε όλοι μας. Κάποιοι είπαν ότι η Κύπρος είναι μακριά. Αν το άκουγε αυτό ο Γεώργιος Κατσάνης, θα ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Πριν λίγες μέρες με συγκίνησε, συγκλονίστηκα για να πω την αλήθεια, με αυτό που έγραψε η σύζυγος του Γεωργίου Κατσάνη, που είναι ένα ερώτημα για όλους μας. Εύχομαι η θυσία του να μην πήγε χαμένη και απόψε είμαστε εδώ για να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι καμιά θυσία δεν πάει χαμένη. Καμιά θυσία δεν θα πάει χαμένη. Είμαι εδώ όμως και για να αποτίσω φόρο τιμής ως Έλληνας. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη ικανοποίηση να νιώθεις Έλληνας. Είναι μεγάλη τιμή να νιώθεις Έλληνας. Είναι μεγάλη περηφάνεια να νιώθεις Έλληνας. Αυτός όμως ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε ως ένα προσφυγόπουλο από αυτά τα άγια χώματα, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι έδειξε η κατάληξή του. 6 χρονών ήταν εδώ όταν οι Γερμανοί ήρθαν να κατακτήσουν την περιοχή αυτή. Ο Κατσάνης, επιτρέψτε μου να σας πω, μπορεί και να ενέπνευσε χωρίς να ξέρει τον Οδυσσέα Ελίτη. Τι έγραψε στο άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολοχαγό? «Η γη της Θράκης σε χαιρετίζει», ήταν ένας ακόμη Θρακιώτης. «Η γη της Θράκης φαίνεται πόσο γενναίος είσαι». Και μετά, χωρίς να ξέρει, «πολύ στριμονικά πρωινά σε χαιρέτησαν, γενναία ανθιπολοχαγέ». Ήταν εδώ όταν οι Βούλγαροι κάνανε όσα κάνανε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η γη της Μακεδονίας δεν θα μπορούσε να βγάλει παρά μόνο ήρωες και ένας τέτοιος είναι ο Γεώργιος Κατσάνης. Μόνο ήρωες βγάζει Μακεδονία και τίποτα παραπάνω. Ο Παύλος Μελάς κάθισε στα ίδια θρανία με τον Γεώργιο Κατσάνη. Στα ίδια θρανία που κάθισε και ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Στα ίδια θρανία που κάθισαν οι Έλληνες της Κύπρου.
Είμαι εδώ για να σας πω ορισμένες σκέψεις που πρέπει να τις πάρουμε όλοι μαζί αύριο. Αύριο κάνουμε μία κηδεία. Κηδεία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φροντίζω. Αργήσαμε να φροντίσουμε 46 χρόνια το Γεώργιο Κατσάνη. Αργήσαμε να φροντίσουμε τους πεσόντες της ΕΛΔΙΚ. Αργήσαμε να φροντίσουμε τους αγνοούμενους μας. Ξέρετε σήμερα ότι είναι πάνω από 700. Αυτό που ζουν οι οικογένειές τους, το ξέρει κανείς? Που άλλοτε μας λένε ότι βρίσκονται εκεί τα οστά, άλλοτε μας λένε ότι βρίσκονται παραπέρα, άλλοτε μας λένε ότι δεν βρέθηκαν και ότι είναι ψέματα. Γνωρίζετε ότι το 1974 όταν έπεσε τον Οράτλας με δύο συγγενείς μου, προδομένο και χτυπημένο από τα φίλια πολυρά, το έθαψαν το αεροπλάνο μαζί με τους πεσόντες και το βγάλανε μετά από 45 χρόνια. Δύο ακόμα αγνοούνται από αυτούς που πέσανε στον Οράτλας. Βρίσκονται θαμμένοι μαζί με πιδάλια, μαζί με ρόδες, μαζί με σφαίρες, μαζί με οβίδες, μαζί με πυρομαχικά. Όχι γιατί η Κύπρος ήταν μακριά, αλλά γιατί η Κύπρος είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Κύπρος. Επίσης, να σας πω ότι αύριο θα ακούσουμε αυτό το άσμα ασμάτων για τη ζωή και το θάνατο. Είμαστε ένας λαός που τους ανθρώπους μας, όσοι έχετε χάσει τους γονείς σε νεαρή ηλικία και σε μικρή, μπορείτε να με καταλάβετε. Μπορείτε όμως και να καταλάβετε αυτές τις δύο κόρες που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν χωρίς τον πατέρα τους, περιμένοντας πότε η πολιτεία θα βρει τα οστά του. Για μένα είναι Αντιγόνες. Αυτές είναι οι σύγχρονες Αντιγόνες. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα για τη σύζυγό του. Αυτή είναι κάτι παραπάνω από Αντιγόνη. Είναι μια Πηνελόπη. Είναι η Ελλάδα προσωποποιημένη. Αυτή η οικογένεια του Κατσάνη είναι ο ελληνισμός. Από αυτή θα παίρνετε θάρρος. Από αυτή θα παίρνετε ελπίδα. Δεν αρμόζει σε Έλληνες και σε Ελληνίδες η απογοήτευση, η ταπείνωση, η υποταγή, η χρεοκοπία. Ο ελληνισμός είναι ο Γεώργιος Κατσάνης. Πώς το είπε ο Άγγελος Σικελιανός? Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά ο ελληνισμός. Και αύριο αυτό να θυμηθείτε, ότι εκεί ακουμπά όλος ο ελληνισμός. Είμαι επίσης εδώ για να σας μεταφέρω κάτι πολύ ουσιαστικό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνουν τα οστά, όχι μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά για τον ελληνισμό. Είμαστε ο μοναδικός λαός που τους τάφους του τους λέει μνήματα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλος λαός που εκεί που θάβουμε τους νεκρούς μας να τους ονομάζει μνήμη. Γι' αυτό και οι μουσες μας μία από αυτές τις ονόμασαν μνημοσύνη. Είμαστε ένας λαός που πηγαίνουμε στους τάφους, στα μνήματα, στα κημητήρια, γνωρίζοντας ότι δεν τελειώνει εκεί η ζωή. Εκεί αρχίζει. Από αύριο το μνήμα του Γεωργίου Κατσάνη ας είναι το μνήμα όπως είναι όλων των Ελλήνων. Πώς το λέγαμε στα αρχαία ελληνικά? Το σήμα. Πώς το λέγαμε στα αρχαία ελληνικά, διαβάζοντας τον επιτάφιο? Είναι αυτό που αφορά τους άνδρες τους επιφανείς, που είναι πάσα γη τάφος. Καθυστερήσαμε, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισες, 46 χρόνια να κάνουμε ένα χρέος. Πολλές φορές μου έρχονται στα κυπριακά αυτό που είναι και στα ελληνικά. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε κανεί. Μέχρι εδώ! Για όσους δεν το κατάλαβαν, να το πω και στα πονδιακά. Κανείτε! Για όσους δεν το κατάλαβαν, είναι αρχαία ελληνικά. Είναι ως εδώ. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μπορείς να διαπομπεύεις τη θυσία του Κατσάνη και των συμμαχητών του το 1974
επισκεπτόμενος τα κατεχόμενα σπίτια σου σαν τουρίστας. Δεν μπορείς να διαπομπεύεις τη θυσία του Γεωργίου Κατσάνη κάνοντας συνομιλίες με τον κατακτητή. Ακούσατε εδώ τι σας είπε ο Ρήγας Φεραίος. Ως πότε παλικάρια. Ακούσατε τι λέει πιο πέρα ο Ρήγας Φεραίος. Οι Έλληνες δεν κάνουν συνομιλίες με αυτό που κατακρατεί τον ελληνικό τόπο. Για φανταστείτε τι θα μας έλεγε, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε και ο στρατηγός, το ξέρω, το ξέρουν και η οικογένειά του, για φανταστείτε να μας βλέπει τώρα ο Κατσάνης από εκεί που βρίσκεται και σίγουρα μας βλέπει και να μας πει «Εγώ για ποιον έδωσα τη ζωή μου, εγώ για ποιον θυσιάστηκα, για να πηγαίνετε να ψωνίζετε φθηνή βενζίνη από την Αδριανούπολη και την Κερίνια και την Αμόχωστο και τη Μόρφου. 1.500.000 πέρασαν τα κατεχόμενα το 2019. 2.000.000 πέρασαν στην Ανατολική Θράκη δήθεν για να πάνε να δούνε τα σπίτια και τις εκκλησίες που σκέρχονται με πίτες, τραχανάδες μέχρι και βενζίνες. Ναι, δεν είναι για γέλιο όμως. Είναι μια πρόταση που θέλω να κάνω κλείνοντας. Θέλω πρώτα απ' όλα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ειδικά αρκετοί με γνωρίζετε και από την Κύπρο και εδώ, γνωρίζετε ότι λόγω της δραστηριότητάς μου δεν μπορώ να πάω στην Τουρκία, δεν πήγα ποτέ. Όταν έμαθα, η αγαπητή φίλη, εξαιρετικός άνθρωπος, την εκτιμώ πάρα πολύ, η κόρη του Γεωργίου Κατσάνη, Λίνα, όταν με ειδοποίησε με ένα προσωπικό μήνυμα το οποίο το δείχνω σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί είναι πολύ συγκλονιστικό να σου λέει ένα παιδί ότι θα κυδέψει τον πατέρα της μετά από 46 χρόνια. Είπα σε ένα φίλο να μου φέρει κάτι πολύ σημαντικό για να το έχετε αύριο. Όπως γνωρίζετε σεβασμιότατε, το σεβασμιότατό σας με συνδέουν πολλά από την Αλεξανδρούπολη. Ήταν και καθηγητής μου στο γυμνάσιο και έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Πώς θα φέρνει ο Θεός, βρεθήκαν όλοι εδώ. Θέλω πριν κλείσω, αγαπητή Λίνα ή Ευανθία ή κυρία Ερυφίλη, σας έφερα χώμα από την Ανατολική Θράκη. Θέλω, ξέρετε, αύριο στο μνήμα ρίχνουμε πολλά πράγματα μέσα με το νεκρό μας. Τα πιο σημαντικά που ρίχνουμε είναι το χώμα και το κρασί. Θέλω λοιπόν να σας δώσω χώμα Ανατολικής Θράκης, χώμα ελληνικό, να το ρίξετε αύριο μαζί με τα ιερά οστά του. Αυτό θα ήθελα να σας το δώσω ως ελάχιστο δώρο και των δικών μου προγόνων, οι οποίοι αρκετοί δεν τους έχουμε βρει μέχρι σήμερα. Κλείνοντας, με εμπνέει πάρα πολύ η ποίηση. Όταν μικρός διάβασα για πρώτη φορά την Εκρόσιμη Ακολουθία, συγκλονίστηκα από αυτό το ποίημα της Ανάστασης και της Ζωής, γιατί εκεί μέσα γράφει «και την ποθινή πατρίδα». Ποτέ δεν περίμενα ότι σε μια ακολουθία που ξεπροβοδίζει ένα νεκρό να αναφέρεται σε πατρίδα. Θέλω επίσης να σας μεταφέρω αυτό το καταπληκτικό κομμάτι ενός σπουδαίου ποιητή. Οι φίλοι μας από την Κύπρο εδώ τον ξέρουν, αλλά οι υπόλοιποι Έλληνες δεν τον ξέρουν δυστυχώς. Είναι για μένα από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους ποιητές μας, ο Κώστας Ομόντης. Αυτό λοιπόν το κείμενο, αυτές τις λέξεις τις έγραψε για τον Γρηγόρη Αυξενίου. Εγώ τις πήρα και τις διαβάζω για τον Γεώργιο Κατσάνη.
να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, να καθαρίσουμε το δικό μας. Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα μας, να μπολιάσουμε το δικό μας. Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, να βάψουμε το δικό μας. Να μην μπορέσει πια ποτέ να το ξεθοριάζει ο φόβος. Να πάρουμε το τελευταίο βλέμμα σου, να μας κοιτά για να μην ξεστρατήσουμε. Να πάρουμε την τελευταία σου εκπνοή, να έχουμε να αναπνέουμε οξυγόνο χιλιάδες χρόνια. Να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις, να έχουμε να τραγουδάμε ανεξάντλητα εμβατήρια για την ελευθερία. Όπως γνωρίζετε, ο εθνικός μας ποιητής έγραψε το σπουδαιότερο ύμνο που έχει γραφτεί ποτέ για το σπουδαιότερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Είμαστε επίσης ο μοναδικός λαός που έχει γραφτεί ύμνος εθνικός αφιερωμένος αυτό το αγαθό. Δεν λέμε στον ύμνο μας τη σπουδαίος λαός που είναι ελληνικός. Λέμε τη σπουδαίο αγαθό είναι η ελευθερία. Και από πού είναι βγαλμένο Ελληνίδες και Έλληνες η ελευθερία των Ελλήνων? Από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Είναι λοιπόν βγαλμένο το αγαθό της ελευθερίας από τα κόκαλα του Γεωργίου Κατσάνη τα ιερά. Γεια σας και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλκίδη. Σήμερα όμως έχουμε 10 παλικάρια του Γεωργίου Κατσάνη εδώ από την Κύπρο και καλώ στο βήμα τον Γιώργο Εμμανουήλ, ένα από τα παλικάρια του, για να μας πει τις εμπειρίες του από τον Γεώργιο Κατσάνη. Κύριε Εμμανουήλ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολεμιστές μου, τα παιδιά του Κατσάνη, να έρθουν όλοι να είναι εδώ δίπλα. Δεν είμαι καλός στους λόγους, θα προσπαθήσω. Η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη σε όλους μας. Θα έπρεπε να μιλήσει ο Λάμπρος, ο οποίος ήταν ο πρώτος τραυματίας στον Άγιο Ιλαριώνα και έχει και αδερφό πεσόντα στην επόμενη μάχη στον Άγιο Γεώργιο της Κερίνης. Σεβαστή μας μητέρα, όπως σε αποκαλούμε, κυρία Ρυσίδη Κατσάνη. Αγαπητή Λίνα, αγαπητή Εύη, αγαπητά εγγόνια, σεβαστή αδελφή του ήρωά μας και λυπή συγγενής. Άκουσα με προσοχή τους προλαλήσαντες. Ο κύριος Καρλάτος έδωσε λεπτομερή περιγραφή κάποιων αγώνων της μοίρας. Εγώ θα πω τούτο. Είδα πολλές φωτογραφίες στο προζέκτορ. Θα μπορούσαμε με αυτές τις φωτογραφίες να κάψουμε όλη η παρέα και να περιγράψουμε τη μάχη. Δεν περιγράφεται η μάχη. Θα
πω όμως το εξής. Η αποστολή της 33ης μοίρας καταδρομό με αρχηγό τον Κατσάνη επέτυχε. Πριν ξεκινήσουμε μας είπε, παιδιά μου, ξέρω πόσο κουρασμένοι είσαστε, πόσο ταλαιπωρημένοι είσαστε, εκεί που σταματάει η ψυχική ή η σωματική δύναμη, ξεκινάει η ψυχική. Και πριν ανεβούμε εμείς πάνω, 3 ώρες δίσδυση σε εχθρικό έδαφος, αυτός ήταν μπροστά μας. Αυτός βγήκε μπροστά από μας. Να περιγράψω τι έγινε εκείνο το βράδυ και την επόμενη ημέρα. Πολύ λίγα θα πω. Δεν περιγράφονται. Καταρχήν, πλήρης ευθυδιασμός του εχθρού. Σε μια 3ωρη διείσδυση σε πολύ δύσκολο έδαφος, πετρώδες, άγριο, το οποίο κατήχαν οι Τούρκοι για 10 χρόνια και το είχαν οχυρώσει περιμετρικά, καταφέραμε να φτάσουμε έξω από τα πολυβολία χωρίς να μας πάρουν είδηση. Με το σύνθημα του αείμνηστου ήρωά μας, αστραπιαία, τα πετρολούθια καταλήφθηκαν. Πρώτος τραυματίας, πολύ σοβαρά, με 5 σφαίρες στην κοιλιά ο Λάμπρος. Δεύτερος τραυματίας, ένας αείμνηστος συνάδελφος που έφυγε από τη ζωή. Ο Κλεάνθης Κλεάνθους, από τον Άγιο Γεώργιο Κερίνης. Τρίτος τραυματίας, ο Πάτερ Θεωνάς. Αυτό που βλέπετε με το ράσο σήμερα. Ο Λογίας Πατέρας Θεωνάς. Πού είναι? Ήταν Λογίας και Παλιγάρι. Ο επόμενος στη σειρά ήταν ο Λοχαγός ο Βασίλης ο Ροκάς από Χειροβομπίδα. Όταν ξημέρωσε η μέρα, δεν είμαστε 300 του Λεωνίδα, είμαστε 120 του Κατσάνη. Δεν πολέμησε ο Κατσάνης όπως τον Λεωνίδα. Ο Κατσάνης πολέμησε όπως τον Κατσάνη. Και είναι πρότυπό μας, ηρωάς μας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους. Εμάς που τον ζήσαμε. Εμάς που μας έπεισε στην ειρήνη και μας το απέδειξε στη μάχη. Αυτό είναι σημαντικό. Και εμείς καταφέραμε, είμαι σίγουρος, με πολλή προσπάθεια να το περάσουμε και θέλω να ευχαριστήσω και τον αρχηγό και τον διοικητή καταδρομών και τον διοικητή της μοίρας και τον υποδιοικητή της μοίρας και τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, γιατί μας έδειξαν ότι ένιωσαν την αξία του διοικητή μας, την προσφορά του, τον ηρωισμό του και κάνουν και έκαναν ό,τι μπορούσαν αόκνως για να τον τιμήσουν όπως το αρμόζει. Το χρέος τους φυσικά είναι βαρύ, γιατί πρέπει να μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές τον Κατσάνη. Την 33η μοίρα καταδρομών, που κάποιοι κάποια στιγμή πήγαν να την καταργήσουν. Η 33η μοίρα καταδρομών και ο Κατσάνης δεν καταργούνται. Είναι φάροι. Φάροι για τους επόμενους. Είναι παραδείγματα προς μίμηση. Και να σας πω και κάτι. Ο Κατσάνης και ο Νεκρός Ενίκα. Όταν η μοίρα μπροστά από μία μοίρα ανεξιπτοδιστών που έφτασε από την Τουρκία σύν την τοπική δύναμη εις τον Άγιο Ιλαρίωνα βρέθηκε με πολύ ελαφρύ οπλισμό και λίγα πυρομαχικά να αντιμετωπίζει τουλάχιστον 700 Τούρκους με τα πιο σύγχρονα όπλα του ΝΑΤΟ που χτυπούσαν από 700-800 μέτρα με όλμους, με αεροπλάνα και με από τη θάλασσα,
όταν υποχώρησαν στη μοίρα, ανασυντάχθηκαν και ενώ ήταν συντετριμμένοι από την απώλεια του διοικητή τους, την άλλη μέρα το πρωί τους δόθηκε διαταγή να πάνε να χτυπήσουν 3 άρματα στο σημείο της απόβασης. Αλήθεια, δεν μπορώ να περιγράψω τον ενθουσιασμό τους. Μετά από όλα αυτά που πέρασα, μετά το πιο φρικτό συνέστημα που ένιωσαν της λήψας, καλοκαίρι σε 40 βαθμούς χωρίς νερό, πολεμούσαν σαν λιοντάρια για τον διοικητή τους. Και όταν και εκεί η μοίρα με δύο λόγους υπερφαλαγγίστηκε από 70 άρματα των Τούρκων και όλη την αποβατική δύναμη η οποία για 3 ημέρες οι Τούρκοι αποβίβαζαν και έχασαν στο σημείο αυτό από τους 69-11 είναι 58 άτομα στην περιοχή της Κερίνιας. Την επόμενη ακριβώς μέρα 58 από τους οποίους ακόμα τους 30 δεν τους βρήκαν. Αυτή ήταν η 33 μοίρα και τα δρομό του Κατσάν. Και δεν θέλω... και δεν θέλω να πω κάποιους να προσπαθούν να απαξιώσουν τη μοίρα ότι δεν πέτυχε το στόχο της. Η μοίρα πέτυχε το στόχο της. 11 η ώρα είπε ο αείμνηστος, παιδιά μου, τα παίρνουμε και 12 φεύγουμε. Ούτε 12, ούτε 1, ούτε 10 το πρωί δεν ήρθε κανένας. Ακόμα τους περιμένουμε. Πώς αντιμετωπίζαμε όλα αυτά? Το πεδίο της μάχης είχε έκταση 6 χιλιόμετρα. Με τρεις οχυρωματικές σειρές. Και καλά κάνουν οι αξιωματικοί, κύριε Αρχηγέ, να πηγαίνουν να βλέπουν. Με κάποιο τρόπο να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν. Να τους πάρουν όσο είμαστε ζωντανοί. Να τους ξεναγούμε. Οι Τούρκοι αξιοποιούν τους αξιωματικούς τους αυτούς και κάνουν σεμινάρια. Για να διδάξουν τους νεότερους. Είμαστε όμως εδώ για να θυμίσουμε τον ήρωα μας, τον στρατηγό μας, που τον περιμέναμε 46 χρόνια. 46 χρόνια, 6 μήνες και 24 ημέρες. Ακριβώς. Μας περιμένει στο μεταδάχτυλο. Εκεί που έπεσε 100 μέτρα νοτιότερα. Ακούσα. Εκεί έμεινε μεταξύ μας. Ο Γιώργος Κατσάνης, χαιρόμαστε και είμαστε πολύ συγκινημένοι που ο κόσμος αντιλήφθηκε τον ηρωισμό του. Που τον τιμούμε όπως του αρμόζει. Που ακούστηκε ανά την Κύπρο και ανά την Ελλάδα η ηρωική θυσία του. Εμείς, όσο ζούμε, θα συνεχίσουμε να τον τιμούμε και να προβάλλουμε τη θυσία του, γιατί ήταν πράγματι ηρωική. Και θα παρακαλώσουμε όλους όσους μπορούν και τους νέους καταδρομής και τους νέους στρατιώτες να τους διδάσκουν την ιστορία του Κατσάνη. Μου είπε ένας μαθητής μου, νέος καταδρομέας, κατατάχθηκε το καλοκαίρι. Γιατί, κύριε, μέχρι την τρίτη ηλικίου δεν μάθαμε τίποτα για αυτό τον Κατσάνη, για τον ήρωα Κατσάνη, γιατί δεν μας λένε τίποτα για το 1974, φοβούνται μη χαλάσουν το κλίμα, φοβούνται
να πούν τη λέξη απελευθέρωση? Φοβούνται να πούν σκλαβωμένοι την Κερίνια? Τους αρέσει να τους λένε αδελφούς τους? Γιατί αρνούνται να διδάξουν στα νέα παιδιά αξίες και ιδανικά και πραγματική ιστορία? Ποιος κοίταξε την ψυχή της κυρίας Ανισβήτης και των παιδιών, αλλά και τη δική μας ψυχή? Και της μάνας. Και της μάνας. Και της αδελφής. Αν δεν υπήρχαν μάνες, και... δεν θα είχαν ελευθερία. Τις άλλα τα παιδιά τους οι μάνες. Και την ψυχή όλων όσων έχουν χάσει παιδιά εις τον πόλεμο. Κανένας δεν κοιτάξε την ψυχή τους. Σιωπηλοί, κατερικά, υπέμεναν και ανέμεναν.